Λοιπόν, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή η πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυρία Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου, και την καλησπέριζουμε. Καλησπέρα, κυρία Τέλη Γεωρίδου. Καλησπέρα, κύριε Αθανασιάδη. Καλησπέρα και σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάμε επειδή ήσασταν εσείς οι υπεύθυνοι. Εδώ και δύο μέρες υπάρχει το θέμα με την πίτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το 12χίλιαρο. Κάνατε μια ανάρτηση στο Facebook και από εκεί και πέρα έγινε ο κακός χαμός, κυρία Τηλεγεωρίδη. Για πείτε μας λίγο επ' αυτού, ξεκινώντας από αυτό το θέμα, και θα συνεχίσουμε λίγο και στα υπόλοιπα κτηνοτροφικά. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Η υπεύθυνη είναι η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίοι, μη σεβόμενοι κατά τη γνώμη μου τα χρήματα των δημόσιων ταμείων, έκανε μια ενέργεια για να κάνει μια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας ύψους 12.000 ευρώ. Ειδικά σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε όλοι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλή διαχείριση στο δημόσιο χρήμα. Ανταυτού βλέπουμε ότι το χρήμα αυτό αβίαστα χρησιμοποιείται για προσωπικές φιέστες. Τελικά, από ό,τι είδαμε, υπήρξε ανακοίνωση για τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη, ότι θα τα βάλει ο ίδιος. Πρέπει να έγινε η εκδήλωση, έτσι? Η εκδήλωση έχει γίνει, πράγματι το είπε αυτό ο Υπουργός, και νομίζω ότι όταν θέλεις να κάνεις μια τέτοιου είδους εκδήλωση για να προβάλλεις την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καλώς θα έβαλε από την τσέπη του. Να είστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα... Είχαμε μια νίκη σε αυτό, κύριε Αθανασιάδη. Παρακαλώ. Είχαμε, λέω, μία νίκη σε αυτό και μία αναγνώριση από τον Υπουργό ότι τελικά δεν ήταν ορθή η αρχική του Από τη στιγμή που έκανε ανάκληση της απόφασης, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, κυρία Τελεγιορίδου, ήσασταν πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με αντικείμενο στα κτηνοτροφικά. Πρόσφατα υπήρξε και η πρώτη συμφωνία για τη διεπαγγελματική στη ΦΕΤΑ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον κύριο Βορύδη και την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου. Θα ήθελα επ' αυτού ένα πρώτο σχόλιο σας, πώς σχολιάζετε αυτή τη συμφωνία που έγινε καταρχήν, και μετά να συνεχίσουμε. Είναι αλήθεια ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό υπήρξαν πάρα πολλές συναντήσεις και διερεύνηση της όλης προσπάθειας για να γίνει η διεπαγγελματική της ΦΕΤΑΣ, η οποία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, σε άλλες χώρες για τα προϊόντα αυτά διεπαγγελματικές έχουν γίνει από τις προηγούμενες δεκαετίες. Υπήρχαν κάποιες διαφωνίες ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θεωρώ ότι είναι μια θετική κατάληξη, μια κατάληξη μιας διαδρομής που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ώστε να προχωρήσουμε στην προβολή, στην ανάδειξη του προϊόντος αυτού και στην προάσπιση όλων εκείνων των επαγγελματικών κλάδων που εμπλέκονται. Η απόφαση αυτή, κατά την γνώμη μας, είναι στην αρχή που έγινε με τη σύγκληση όλων των μερών τον Απρίλιο. Mm-hmm. Θα μπορούσε βέβαια να υπάρχει μια επαρκέστερη εκπροσώπηση του συνεταιρισμού. Παρ' όλα αυτά όμως θα κριθεί στην πράξη, είναι σε θετική κατεύθυνση και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να το εκμεταλλευτούν, να δουν τη διεπαγγελματική όχι σαν ένα συνδικαλιστικό όργανο, αλλά σαν ένα όργανο το οποίο θα προωθήσει το εθνικό μας προϊόν και σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι είναι θετικό. Κύριε Τελιορίδου, υπάρχει μια άποψη, λανθασμένη ή όχι, σε μια μερίδα των κτηνοτρόφων, ότι μέσω της διεπαγγελματικής μπορεί να ανέβουν οι τιμές στο εγωπρόβειο γάλα. Είναι εσφαλμένη αυτή η άποψη ή όχι? Η διαμόρφωση της τιμής είναι ένα ζήτημα πολύ παραγωγικό, εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς η σύσταση της διεπαγγελματικής μπορεί να βοηθήσει ώστε το προϊόν αυτό να έχει την θέση που του αξίζει στην αγορά, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για καλύτερες τιμές στο τελικό προϊόν και άρα και για καλύτερες τιμές στον παραγωγό. Όμως αυτό δεν είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι για τους οποίους έχουμε αυτές τις τιμές. Να πούμε βέβαια ότι το τελευταίο διάστημα
έχει σταθεροποιηθεί η τιμή στο γάλα και σε κάποιες περιοχές έχουμε και μια μικρή αύξηση. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται κυρίως, είναι κυρίως ένα αποτέλεσμα από την κοινή υπουργική απόφαση που έγινε πέρσι για τους ελέγχους στο γάλα, όπου βάλαμε αυστηρούς ελέγχους, εντατικοποίησή τους, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και όπως θα θυμάστε φτάναμε μέχρι το σημείο σε περίπτωση παράνομων και παράτυπων συμπεριφορών να φτάνουμε μέχρι και το κλείσιμο των επιχειρήσεων που παρανομούν. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κοιλιά, ας το πούμε λαϊκά, στους ελέγχους στο γάλα. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί και με το μείωση του κόστους παραγωγής θα είναι προς όφελος των παραγωγών. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την διεπαγγελματική. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πάντως διαβλέπετε κι εσείς, έχετε αυτή την αίσθηση ότι στην παρούσα φάση έχουν ατονίσει οι έλεγχοι όπως είχατε ξεκινήσει, όπως είχατε ξεκινήσει επί των ελέγχων. Ναι, έχουν ατονίσει οι έλεγχοι. Να πω ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε πολύ συστηματικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη βαρύτητα από την νέα ηγεσία, ώστε αυτό το φαινόμενο να μην συνεχιστεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Μακάμα, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι την κυρία Τελιγιορίδου. Εγώ, επειδή είμαι ο Ντίνος Μακάς, συνεκδότης της Εφημερίδας Αγροέκφρασης, την κυρία Τελιγιορίδου, επειδή σήμερα μάθανε κάποιοι ότι θα έχουμε σήμερα αυτή τη συνάντηση στο πάνελ, με πήραν και κάποιοι πάλι από την Υπουργή Γεωργίας και θεωρούν ότι άδικα έγινε αυτή η επίθεση εναντίον τους. Αυτά πάντα πήγαν στην Υπουργή Γεωργίας τα έξοδα. Και μου ανέφερα πολλά παραδείγματα. Ακούστε λίγο. Δεν είναι επίθεση εναντίον των εργαζομένων. Προφανώς. Και έτσι το βλέπω. Ακούστε λίγο. Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από κανέναν δεν έχει αντίρρηση. Μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί όμως να δαπανούνται 12.000 ευρώ και όπως απάντησε σε πρώτη φάση ο Υπουργός, αυτό αφορούσε 16 ευρώ ανεργαζόμενο. Φαντάζεστε λοιπόν όλα τα Υπουργεία να κόβανε την πίτα τους για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας που είναι περίπου 560.000 και να φτάναμε σε ένα κόστος για την πρωτοχρονιάτικη πίτα των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, το μιλάμε με την Υπουργή Γεωργίας. Εγώ θέλω να το πλατιάσω για τα άλλα Υπουργεία. Η τέτοια πάντως ήταν, αγαπητέ Ντίνο, ήταν μεταξύ πολιτικών. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τους εργαζόμενους. Καμία σχέση με τους εργαζόμενους. Ακούστε λίγο. Γίνανε αντίστοιχα αυτά και επί δικιά σας Υπουργή αντίστοιχες τέτοιες δαπάνες. Πείτε μου ένα περιστατικό. Αντιθέτως, ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Και αυτό το εννοώ. Τα χρήματα αυτά μπορούσαν να διατεθούν από το Υπουργείο για την προβολή του πρωτογενούς τομέα, για την διαφήμιση των αγροτικών μας προϊόντων. Ο καθένας στο κάτω-κάτω της γραφής βάζει τις προτεραιότητές του. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι με τέτοιου είδους λογικές, όταν χρησιμοποιούμε έτσι το γενναιόδωρα, να το πω σε εισαγωγικά, το δημόσιο χρήμα για να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μία προοπτική, αλλά μας γυρνάει πίσω σε μία κακή διαχείριση των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, που ήταν και μία από τις αιτίες που μας οδήγησε στην οικονομική κρίση, στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο χρήμα του Έλληνα φορολογούμενο και του Έλληνα αγρότη φορολογούμενο. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι μέσω των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας επιτυχάνεται ο κάθε υπουργός και υφυπουργός το δείχνει, υπάρχει επιτυχία στο έργο του. Κοιτάξτε, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, επειδή είχα την ευκαιρία να δω την δουλειά τους, πραγματικά κάνουν μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, αξιέπαινη προσπάθεια και βρίσκονται στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί τα χρήματα του Υπουργείου να διατίθενται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και νομίζω ότι αυτό δεν στρέφεται κατά των υπαλλήλων. Είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων το πώς θα αξιοποιηθεί το χρήμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τελιγιορίδου, ένα τελευταίο
ρωτάνε πάρα πολύ, τώρα δεν είστε εσείς υπεύθυνοι μεν, αλλά για τις εξωτικές του 13-14 και τον καταρροϊκό, λένε πιέστε όσο μπορείτε κι εσείς, μπας και μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους, αναφέρουν οι φίλοι κτηνοτρόφοι. Εμείς από την πλευρά μας κάναμε όλες τις διαδικασίες, πράγματι είναι δύο θέματα που έρχονται από παλιά και πρέπει να επιληθούν, όπως γνωρίζετε, ειδικά και για τον καταρροϊκό αλλά και για τις εξωτικές. Για τις εξωτικές είχαν ξεκινήσει όλοι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι ώστε να μπορούμε να βρούμε μια λύση και γνωρίζετε και τις δικαστικές αποφάσεις και όλα αυτά που συνέβαιναν. Mm-hmm. Και για τον καταρροϊκό επίσης είχαμε βρει μια λύση μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε συνεννόηση και με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ώστε να μπορέσει να γίνει η αποζημίωση μέσω κονδυλίων για τις σπογκώδεις εγκεφαλοπάθειες. Νομίζω ότι είναι θέμα πλέον της πολιτικής ηγεσίας να προχωρήσει σε αυτά τα θέματα, τα οποία ήδη νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί στο πώς μπορούν να επιληθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τελεγιουρίδου. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.